απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην ανοιχτή γραμμή και σήμερα. Θα κάνουμε αρχή με έναν άνθρωπο που πιστεύω, νομίζω, ότι έχει εμπνεύσει πολλούς άλλους γύρω του. Γιατί κάνει έναν αγώνα, τουλάχιστον ο ίδιος έτσι το βλέπει. Και οι υπόλοιποι μπορούμε να κρίνουμε τις πράξεις του, τις αποφάσεις του. Να κρίνουμε, είτε για να πάρουμε παράδειγμα, είτε για να πούμε ότι διαφωνούμε και αυτό που κάνει δεν μας αρέσει και δεν το θεωρούμε σωστό και εμείς δεν θα το κάναμε. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει, εν πάση περιπτώσει. Ο Μιχάλης Παρασκευά είναι κοντά μας, δικηγόρος στο επάγγελμα, αλλά μας έχει προκύψει ακτιβιστής. Καλώς όρισες. Γεια σου, εγώ. Μιχάλη, θα μιλάμε στον Ελληνικό, Ναι, ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως, έτσι νομίζω είμαστε. Στην ίδια. Θα με βόλευε. Λίγο πιο μικρή. Εγώ, Ναι. Θα το δεχτώ, σε ευχαριστώ. Για όσους λοιπόν, που νομίζω είναι λίγοι, δεν γνωρίζουν την ιστορία, να πω εγώ σε μία πρόταση ότι ο Μιχάλης αρνείται να καταβάλει τις κοινωνικές ασφαλίσεις που του αναλογούν ως αυτοτελώς εργαζόμενος. Είναι στα δικαστήρια με το κράτος, αλλά δεν είναι ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε: εγώ δεν πληρώνω τις κοινωνικές ασφαλίσεις, γιατί έτσι το είδα και ας πληρώνουν οι υπόλοιποι και εγώ είμαι έξυπνος. Εδώ υπάρχει πίσω μία φιλοσοφία. Θέλεις να πάρεις λίγο το χρόνο πίσω και να μας πεις, για να θυμηθούμε την ιστορία, τι έχει γίνει και μετά να πάμε στις σημερινές εξελίξεις. Να πω συγκεκριμένα για το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Επειδή αναφέρθηκες ότι δεν ξύπνησα μια μέρα, πολύ σωστό. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι είμαι δικηγόρος, βλέποντας την ούλη της σαπίλα, της κοινωνίας, γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα γενικότερα. Ειδικά με όλα αυτά που βγαίνουν τώρα τελευταίως, νομίζω πέσαν τελείως οι μάσκες, έσπασαν το απόστημα. Νομίζω και ο πλέον αφελής, αυτός που είχε ψευδεστήσεις για το τι είναι το κράτος γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, ειδικά στην Κύπρο, νομίζω πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα. Βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, και επειδή ως άνθρωπος πρώτα αυτοπροσδιορίζουμε, είμαι άνθρωπος, είμαι ο Μιχάλης ο δικηγόρος, είμαι ο Μιχάλης, ας πούμε. Η φιλοσοφία της ζωής μου είναι ακριβώς να ακολουθώ αυτόν τον οποίο πιστεύω. Αυτό είναι κάνω από τον γερό που θυμώ τον εαυτό μου και αυτό συνεχίζω να κάνω. Φυσικά τότε είμαι δικηγόρος, βοηθάμε πάρα πολλά, γιατί γνωρίζω αυτό που ονομάζουμε σύστημα. Δηλαδή δεν θα μου πει ο άλλος, α, λέει ο νόμος έτσι, ξέρω τον νόμο. Εντάξει, όχι καλύτερα, αλλά γνωρίζω πότε μπορεί να κοροδέψω. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος κάτι, το λέει ο νόμος και να μην το λέει, ακριβώς, και εκεί μπορεί να το ανοιχνεύσει. Ακριβώς, γιατί δυστυχώς τα ρίχνουν όλα γενικότερα στον νόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά χρόνια που εγώ προσωπικά είμαι μέσα στον χώρο της αυτοργάνωσης, δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά να γίνουν κύριοι του εαυτού τους, να γίνουν πολίτες, δηλαδή να νιώθουν να προσπαθούν για το καλό της πόλεως, το ατομικό. Και να μην ξεχνούμε ότι ο πολίτης είναι σε αντιδιαστολή με τον ιδιώτη, τον idiot, που και αν είναι Εγγλέζοι. Το βλάγα, γιατί είναι βλαγία να πιστεύεις ότι μόνο σου μπορεί να χωρίσει τον εαυτό σου. Είναι απλώς βλαγία. Δηλαδή, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, εννοείται ότι είναι καλύτερο το δικό σου. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία μου. Και επίσης πιστεύω πάρα πολύ στη δημοκρατία. Υπό την έννοια ότι πρέπει επιτέλους εμείς οι άνθρωποι να αποφασίσουμε για αυτά που μας αφορούν. Αυτό το οποίο, το σύστημα το οποίο επικρατεί σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι δημοκρατία, έστω και αν ονομάζεται έτσι. Είναι κοινοβουλευτισμός, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός δημοκρατία. Δημοκρατία είναι ξεκάθαρα, είναι νομικός όρος. Ναι. Δηλαδή, θα δώσω εγώ το περιεχόμενο. Πώς θα έπρεπε να είναι, δηλαδή. Η δημοκρατία είναι μόνο η άμεση δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν θέλει, μπορεί να εκταθούμε. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν νοείται αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Είναι κοινοβουλευτισμός. Αυτό το οποίο παρέμεινε να θεωρείται ως δημοκρατία είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε. Από τον 18ο αιώνα στην Αγγλία, μετά την Γαλλική Επανάσταση, ουσιαστικά έχουμε κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, ψηφίζεις κάποιους τύπους να αποφασίσουν για σένα, για όλη τη ζωή. Θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει όρος, όπως τον εννοείς εσύ. Ήδη λειτουργεί. Πώς. Στην Ελβετία, για παράδειγμα. Ναι. Η Ελβετία είναι μια χώρα 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μήνα κάνουν τρία δημοψηφίσματα μήνα. Για όποια θέματα τους απασχολεί. Μάλιστα. Υπήρξε περίπτωση, μάλιστα. Σχετικά πρόσφατα, που είχαν αποφασίσει για παράδειγμα ότι θα πληρώνουν διόδια. Ενώ στην Αθήνα, ας πούμε, για να πάει στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα μπορεί να σου στοιχίσει πιο λίγο να πιάσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, ψηφίσαν για το ότι θα πληρώνουν διόδια. Ψηφίσαν, και τούτο είναι εκπληκτικό, για το ελάχιστο εισόδημα. Ναι. Και καθορίστηκε, να θυμούμε καλά, στα 3.000 ευρώ. Και οι Ελβετοί το απέρριψαν. Το θεώρησαν ότι είναι πολύ μικρό. Θέλουν περισσότερο.
Απλώς για να καταλάβουμε τώρα τη διαφορά. Ναι, αλλά... εντάξει, μιλάμε και για άλλα μεγέθη. Μιλάμε για άλλα μεγέθη, για να μην ξεχνούμε ότι η Ελβετία ναι. με τις ελβετικές τράπεζες, με όλα αυτά ακριβώς εννοείται. Είναι άλλα τα μεγέθη. Όμως, να πάρουμε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Η Ισλανδία, όπου το 2008 κατέρευσε με έναν περίπου τον ίδιο τρόπο με την Κύπρο, τρεις τεράστιες τράπεζες είχαν παραπάνω από το δεκαπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας. Με τη διαφορά ότι οι Ισλανδοί, επειδή είναι Κύπροι, είναι Κυπρέοι, ας πούμε, οι οποίοι κάθονται μυρολατρικά. Ο Κύπριος είναι μαλθακός. Είναι η Μαλθάκια, αν ίσως Κύπρος. Εγώ έτσι το ονομάζω. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι αυτός ο λαός. Έχει ευθύνες ο λαός, έτσι να μην τα σύνουμε ούλα. Σίγουρα. Κάθεται στα Facebook, βάλει like, τσοτσάμε, ας πούμε, να δείτε το πολύ, πολύ να χρησιμοποιήσει έτσι λίγο εκφράσεις κάπως όχι κόσμιες. Έτσι νομίζει ότι είναι να αλλάξουμε με έναν μαγικό τρόπο τα πράγματα. Τα πράγματα δεν αλλάζουν με μαγικό τρόπο. Στην Ισλανδία ο κόσμος ευκήγε στους δρόμους, χωρίς να σημαίνει οτιδήποτε, απλώς να καταγράψει σαν γεγονός. Εκάμα rate, επιδρομές και σε τράπεζες κλπ. Απλώς λέω ότι. Ναι, ναι, εννοείται, όχι, δεν προάγουμε τη βία. Απλώς θέλω να πω ότι. Επαναστάτησε εισαγωγικά ο κόσμος. Και να μην ξεχνούμε ότι εντάξει, η βία. Λέμε για τη βία, αλλά μην ξεχνούμε δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε την επανάσταση του 21, το 55, το 59, ας πούμε. Εντάξει. Ήταν εξεγέρσεις, λες με αντικείμενο. Ναι, η βία από μόνη της δεν είναι. Ακόμα και το σύστημα σου λέει για αυτοάμυνα. Τώρα. Ο Γκάντι, ας πούμε, είπε ότι η ύψιστη βία είναι η φτώχεια. Okay. Όταν ο άλλος είναι εξαθλειωμένος στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που έχουμε πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες το χρόνο, ξεκλειδίζονται ολοκληρά χωριά από τον χρόνο που την ένδυα και την εξαθλειώση. Εντάξει, κάπου. Και μην ξεχνούμε ότι το άρθρο 120 του Ελληνικού Συντάγματος, και αυτό είναι ένα αντικείμενο τη αίτηση που καταχώρησα σήμερα, επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, η προστασία του Συντάγματος. Όταν επανειλημμένος παραβιάζεται κάθε αρχή. Δικαίου, κράτος δικαίου. Εντάξει, τι πρέπει να κάνει. Αντιδράσουμε, λες. Ναι. Απλώς να πω για την Ισλανδία, για την Ισλανδία, για να αναφέρω ότι η Ισλανδία αντιδράσαμε με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Έγιναν εκλογές το 9, η νέα κυβέρνηση ιδρώντας με τον ίδιο τρόπο που είχε μάθει μέχρι τότε, πήγαν να διαπραγματευτούν με τους Άγγλους και τους Ολλανδούς. Γιατί οι περισσότεροι ήταν καταθέτες Ολλανδοί και Αγγλέζοι. Λοιπόν, τι έγινε αυτό, έπρεπε να σωθούν οι τράπεζες. Και πιέζαν πάρα πολύ οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Ολλανδίας. Και τους προτείναν μνημόνιο. Όταν το έφεραν το μνημόνιο προς ψήφιση, ο πρόεδρος της Ισλανδίας αρνήθηκε να το υπογράψει. Και είπε ότι εγώ θα ρωτήσω τον λαό μου. Και έκανε δημοψήφισμα. Και τον Μάρτιν του 2010, ο Ισλανδικός λαός το ερώτημα να θέλει να σώσει τον εαυτό του ή τους αυτούς που απογομίζουν κέρδη από τόγους ή τους τόγλυφους. Λοιπόν, κατά 93% απέρριψε. Αυτό που ονομάζεται μνημόνιο. Το 2010. Ναι, υπήρχαν λύσεις όμως έτοιμες. Αυτό που έκαναν οι Ισλανδοί, ναι, υπάρχουν φυσικά διαφορές. Υπό την έννοια ότι δεν είναι στο ευρώ, ελέγχουν το νόμισμα τους, υποτιμήθηκαν το νόμισμα τους, περάσαν πάρα πολλά δύσκολα. Μεν δανειστήκαν από το Δουνουτού, επέβαλαν όμως τους όρους του στο Δουνουτού, δανείστηκαν με τα σκανδιναβικά κράτη. Θυμούμαι ακριβώς το ποσό. Έχω την εντύπωση ότι συνολικά ήταν 5 δισεκατομμύρια που είχα δανειστεί. Για να εξέλθουν αυτά. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ καλό ντοκιματέρ αμερικάνικο, το οποίο βραβεύτηκε το Inside Job. Είναι πάρα πολύ καλό ντοκιματέρ. Τα πρώτα 10 λεπτά αφορά την Ισλανδία, και τα υπόλοιπα είναι για την κρίση Lehman Brothers κλπ. Και επίσης υπάρχει και το. Έχω την εντύπωση είναι του Αβγερόπουλου. Που αφορά ακριβώς το θέμα της Ισλανδίας. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, να μην το παιχνίδι, αλλά η Ισλανδία, έκανε σύνταγμα μέσω του Ιντερνετ. Έκανε σύνταγμα μέσω του Ιντερνετ. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν και θα κάνουν κάτι ακόμα πιο ρεξί και ελεύθερο. Που θα αλλάξει τα πάντα. Και τούτο δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι τράπεζες, αλλά πρέπει να έχουμε γνώση για το ότι πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα από το μηδέν. Οι τράπεζες, απλώς να πω ένα. Αυτό είναι γεγονός αυτό που θα πω στον Αγουστή. Εξωφρενικό, αλλά αυτό γίνεται. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να έχουν μόνο 10% αποθεματικό. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Αν έχω 10 αποθεματικό, μπορεί να δανείσω 100. Μα πώς γίνεται, αφού 10 έχω. Γι' αυτό που λέμε φούσκα, τέλος πάντων, μένει επεκταθούν. Έσκασε. Ναι, γιατί δεν δανείζουν λεφτά, δίνουν αέρα κοπανιστών οι τράπεζες. Λοιπόν, και οι Ισλανδοί αυτή τη στιγμή, διάβασα την. Πολύ επιγραμματικά φυσικά. Mm-hmm. Μετά από εντολή τη Προεδρία τη Ισλανδία, έγινε έρευνα ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές τράπεζες δημιουργούν χρήμα. Και αυτό που θα κάνουν οι Ισλανδοί τώρα, φυσικά θα συναντήσουν απίστευτη αντίσταση από αυτούς που ελέγχουν τον πλανήτη. Mm-hmm. Και αυτά δεν είναι συνωμοσίες, είναι πραγματικά γεγονότα όλα αυτά. Τι θα κάνουν. Θα θέλουν να σταματήσουν
τη δυνατότητα των εμπορικών τραπεζών να εκδίδουν χρήματα από πουθενά. Και το κόψιμο χρήματος να το έχουν αποκλειστικά και μόνο τα κράτη, οι κεντρικές τραπεζές, ούτως ώστε να υπάρχει έλεγχος. Να μην μπορεί δηλαδή μια απλή εμπορική τραπεζά να δημιουργεί χρήματα από το μηδέν. Λοιπόν, έτσι ερχόμαστε στην κυπριακή μας πραγματικότητα. Λοιπόν, ερχόμαστε στην κυπριακή πραγματικότητα. Εντάξει, το μνημόνιο τα ξέρουμε όλοι, ναι, τι έχει γίνει. Πώς έχουμε καταλήξει. Το μνημόνιο όμως, να πω κάτι. Το προήμιο του μνημονίου, και το χρησιμοποιώ αυτό στην επιστολή που είχα στείλει στην Υπουργό, το προήμιο του μνημονίου λέει ξεκάθαρα ποιος ευθύνεται για την κρίση. Το λέει. Ευθύνονται οι τραπέζες οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το υποπτικό κενό. Το λέει το ίδιο το μνημόνιο. Το καταγράφει. Το καταγράφει στο προήμιο. Είναι ξεκάθαρο ως γεγονός. Από εκεί πέρα μένα δεν με απασχολεί. Εγώ δεν ψήφισα για παράδειγμα οποιοδήποτε, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει εγώ να απονέμω ευθύνες. Φυσικά ευθύνες απονέμω, όχι απονέμω. Θεωρώ ότι τις ευθύνες τις πλήστες στον πλανήτη, ξεκάθαρα τις έχουν οι τράπεζες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι Lehman Brothers πυροδότησαν όλη αυτή την κρίση. AIG με τα CDS, τέλος πάντων, είναι ξεκάθαρα. Να έρθουμε τώρα λίγο σε σένα, ναι, που ξύπνησε ο επαναστάτης μέσα σου. Ναι, ναι. Αυτό με τις κοινωνικές ασφαλίσεις ήταν το πρώτο σου βήμα? Ναι, τι έγινε, λοιπόν, πώς να σου πω πώς έγινε, και μάλιστα ήταν να ξεκίνησε από εδώ με κάποιον τρόπο. Εδώ, στο από το χώρο, ναι, από το Sigma Life. Από το Sigma Life, ναι, για πες. Είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα του Sigma Life, ναι, τον Οκτώβριο του 2012. Ωραία. Στο οποίο καταγραφόταν ότι κατόπιν απέτησης της Τρόικας με την τότε κυβέρνηση, γιατί η τότε κυβέρνηση δεχτήκε το μνημόνιο. Δηλαδή αυτό να μην το ξεχνάμε. Το 2012 ήταν άλλη κυβέρνηση. Δηλαδή εδώ έρχομαι στο να πω ότι δεν είναι θέμα το ποιος, ναι, είναι κόμματα κλπ. Ξέρουμε όλη την ιστορία, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, διάβασε, λοιπόν, κατά απέτηση της Τρόικας, ναι, γράφει το δημοσίευμα, ναι, η κρατική οφειλή προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7,2 δισεκατομμυρίων κουρεύεται, διαγράφεται. Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα, ναι, να δω τι γίνεται, και λέω φτάνει, ας πούμε, δεν κάνει, δεν πάει άλλο. Γιατί θα διαγράψουν αυτά τα. Γιατί θα το διαγράψουν αυτό το χρέος. Γιατί ακριβώς συζητούσαν κατά πόσο η οικονομία της Κύπρου μπορεί να αντέξει οικονομικά. Και αν το κράτος της Κύπρου, για παράδειγμα, υποχρεωνόταν να δώσει αυτά τα λεφτά, θα κατέρρευνε, υποτίθεται, η οικονομία. Ανταυτού έδωσαν 16 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Ναι. Δηλαδή επιλέξαν που θα δώσουν. Που θα δώσουν το ένα, και το δεύτερο, και εγώ, άμα δεν μπορώ να δώσω, ακριβώς, και πρέπει, και εγώ θα καταρρεύσω, ρε παιδιά, γιατί δεν μου τα διαγράφετε και εμένα. Δηλαδή αυτό δεν είναι λογική. Είναι λογική μπακάλικου λίγο. Αν τα δώσω, τα καταρρεύσω. Είναι αυτή όμως η λογική που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ομπάμα, για παράδειγμα, μόλις έπιανε την εξουσία το 8, ήταν να δώσει 770 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Και μέχρι σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δοθεί πέραν των, εάν θυμούμε καλά, 3-3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνω. Εγώ δεν ξέρω πόσα μηδενικά ήταν τα 3-3 εκατομμύρια. Στις τράπεζες, λοιπόν. Στις τράπεζες. Άρα, ναι, διαβάζεις αυτό το δημοσίευμα, εκνευρίζεσαι. Ναι, ψάχνω, λέω, εντάξει, ας πούμε, είναι. Κανεί, ας πούμε, πώς μπορεί να πάει το διάσταση. Και πραγματικά έψαχνα αγωνιωτός, γιατί λέω, σου λέω, είχα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ένιωθες δηλαδή ότι έφτασε κόμπος στο χτύπημα. Ναι, φτάνει. Ήσουν τυπικός με τις πληρωμές, ναι, με τους, ναι, φόρους, μάλιστα, σου, με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πάντα ήσουν τυπικός. Στην αίτηση που καταχώρησα σήμερα, και μέχρι, ναι, ώρα μία μιλούμε σήμερα, εντάξει, πολύ διαβάσμα, καταχώρησα την αίτηση σήμερα. Θα μας πεις, μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τα έχω φρέσκα. Μέχρι εκείνη την ημέρα. Ακριβώς, ναι, καταχωρήθηκε ένας τεκμήριον 7 στην προηγούμενη δικάση μου, μια τεράστια δέσμη από αποδείξεις που πλήρωσα. Από το 2005. Ήσουν κύριος. Ήμουν κύριος, μάλιστα. Κύριος. Ποτέ μου δεν παρέλειψα να πληρώσω. Τούτο είναι ξεκάθαρο. Το 12 που διάβασες αυτό το δημοσίευμα, ίσως λίγο κορόιδο. Κανεί, ας πούμε. Κορόιδο. Ναι, δεν είναι. Μην πάει άλλο, ας πούμε. Τελικά τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, με το χρέος. Με το 7,5. Εδώ μπαίνουμε. Μπορώ να σου πω γεγονότα. Βεβαίως να μας πεις τι έχει γίνει. Τα οποία έχω βρει, τα έχω τεκμηριωμένα. Αυτή είναι η αίτηση η οποία καταχώρησα σήμερα. Ναι. Περίμενε, επειδή δεν για την αίτηση. Να πω ότι εσύ δεν προχώρησες στην πληρωμή, στην καταβολή των οφειλών σου. Ασκώντας πολιτική ανυπακοή. Είναι πολιτική ανυπακοή. Κάνεις εδώ μία δήλωση ως πολίτης και διώχθηκες. Μάλιστα. Για τις οφειλές σου. Πολιτική δίωξη. Ποινική δίωξη, εντός πάντα. Ναι, είναι διώχθηκε. Διώχθηκε. Μπορώ, ναι, να σε ρωτήσω τι ύψος είναι αυτές οι οφειλές. 867 ευρώ. Λοιπόν, σε τρέχουν για 867 ευρώ. Ναι, ναι. Εντάξει, φυσικά, τότε δεν έχω πληρώσει, δεν έχω καταβάλει. Και στηβάζονται. Ναι, εντάξει, αλλά μιλούμε τώρα, μπραφκήγα μπας τα 4.000. Ναι, να σου πω γιατί γελώ. Γιατί, ναι, μου κάνει πάντα εντύπωση και φαντάζομαι και στους τηλεθεατές, πώς βρίσκουν αυτούς που οφείλουν τα 800 ευρώ, τα, ναι, 1.000 ευρώ, τους πάνε δικαστήριο, τους κλείνουν μέσα
και αυτούς που έχουν, εκατομμύρια. Ναι, εκατομμύρια. Έχουν καταστρέψει τη χώρα, έχουν φεσώσει τράπεζες, έχουν πάρει κόσμο μαζί τους. Το συζητάνε μαζί τους επειδή είναι κύριοι και με μια ευγένεια και να το συμβιβάσουν. Να φορούν κουστούμι, όχι τις γραβάτες. Εκεί είναι τα χειρότερα εγκλήματα, στο κουστούμι και την γραβάτα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν καταβάλεις εσύ αυτά τα λεφτά και ξεκινάει η μάχη στο δικαστήριο. Το έκανα σκόπιμα αυτό το πράγμα, ασκώντας παιδιά ανυπαγωγή, το περίμενα ότι θα γίνει αυτό και πάλι επανέρχομαι στον χώρο πάλι εδώ. Ναι. 20 Δεκεμβρίου ο πολύ αγαπητός συνάδελφος σου, ο Μάριος Δημητρίου, τον οποίο θεωρώ ίσως τον καλύτερο ρεπόρτερ, δημοσιογράφο, ας πούμε, απίστευτος ο Μάριος Λεβέντης. Δημοσιεύεται μια συνέντευξη που είχα δώσει στον Μάριο, 20 Δεκεμβρίου του 2013. Που έκαμε έτσι πολλά ωραία τίτλο ο Μάριος, ξέρει να τα δικηγόρος σε πολιτική ανυπαγωγή. Λοιπόν, και μάλιστα όπως με ενημέρωσε ο ίδιος ο Μάριος, το Sigma Life τότε ήταν, οι μηνύς έκανε 11 μέρες για να τελειώσει το 2013. Και τόσο πολύ είναι συζητήσεων κάμει το δημοσίευμα, που σκεφτώ ότι το 2013 ήταν η χρόνος του κουρέματος. Δηλαδή η Κύπρος ήταν παγκόσμιο πρωτοσέλιδο, και όμως μέσα σε 11 μέρες από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο Μάριος ο Δημητρίου, ήταν η τρίτη σε δημοφιλία είδηση το 2013, δηλαδή κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Ναι. Που τούτο για μένα δείχνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να πιαστεί που κάπου, και ακριβώς είναι με αυτόν τον πνεύμα το οποίο είναι ακόμα. Και είχα πει στη συνέντευξη στον Μάριο τον Δημητρίο ότι δεν νοείται αγώνας που είναι ένα ατομικός, ούτε να γίνει ο μάρτυρας σέλο, ούτε ηρώας. Αυτό είναι κουβέντες. Κάθε αγώνας για να έχει νόημα πρέπει να είναι κοινωνικός, πρέπει να είναι συλλογικός. Απλώς κάνω το πρώτο βήμα εγώ, μη νιώθοντας ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι, πήρα αυτή την πρωτοβουλία και λέω ότι τα ξέρετε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει συλλογικό αυτό το πράγμα. Να σου πω, όταν αποφάσισες να μην πληρώσεις, τους έστειλες και γραπτός ότι εγώ δεν θα πληρώσω για αυτό το λόγο, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Σε ποιον αποτάθηκες? Λοιπόν, όταν διαβάσα το δημοσίευμα το 12, πήρα τις αποφάσεις. Εντάξει, όμως δεν μπορώ, έψαχνα το κλπ. Ήθελα να το ψάξω περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, και στις 30 Απριλίου του 2013 επέρασε το μνημόνιο. Εγώ διεξήλθα όλες τις πρόνοιες του μνημονίου. Δεν ήβρα τίποτα που να αφορούσε το θέμα της κρατικής οφειλής. Οπότε κάτσα και σύνταξα μια επιστολή 7 μέρες μετά, 7 Μαΐου του 2013, προς την κυρία Ζέτα Νεμιλιανίδου, την Υπουργό, λέγοντας της, κάνοντας copy-paste, να το πούμε έτσι, το δημοσίευμα του, κάνοντας copy-paste του πρωιμίου του μνημονίου που ανέφερα προηγουμένως ότι στο πρωιμίο καταγράφεται ποιοι φταίνουν, ότι οι τράπεζες που εκμεταλλευτήκαν το κοπτικό κενό. Και λέω, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα κατά πόσο έχουν διαγραφεί ή όχι οι οφειλές του κράτους προς τα ταμείο για ασφαλής. Και σας ενημερώνω ότι αν παρελπίδα έχουν διαγραφεί, δεν προτίθεμε να καταβάλω ποτέ ξανά, διότι δεν προτίθεμε να καταβάλω τις φορές για να αντισαρπάσουν αυτοί που αποκομίζουν κέρδη από τόπους ή τι το γλύφει. Και σας ενημερώνω επίσης ότι η παρούσα επιστολή θα τύχει δημοσιοποίηση και θα απολύεται η παρόντριση προς άλλους συμπολίτες μου να πράξουν το ίδιο. Με εκτίμηση μέχρι τη Παρασκευή. Απάντησε, πήρε. Μάλιστα, πήρα 29 Αυγούστου και δεν είναι τυχαία. Του Αυγούστου. Ναι, εντάξει, το περιμένα. Καλά, εντάξει, υποτίθεται ότι το δημόσιο πρέπει να σου απαντάει σε 30 μέρες. Ναι, το Σύνταγμα υποτίθεται. Εντάξει. Έτσι δεν λέει. Δεν είμαι νομικός εγώ, αλλά. Ναι, 30 μέρες. 30 μέρες, δεν πρέπει. Ναι, που ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, 29 Αυγούστου. Γιατί 29 Αυγούστου όμως? Γιατί? Έχει σημασία αυτό. Για πες. Και το δείχνει την κακοπιστία του κράτους. Εντάξει, πρέπει να το τρέξω λίγο. Συμφώνα, λοιπόν, για να δουν κατά πόσο είναι βιώσιμο το ταμείο κάνουν αναλογιστικές μελέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά απέτηση της Τρόικας, έστω και δεν ήταν ο χρόνος να γίνει αναλογιστική μελέτη, απέτησε να γίνει αναλογιστική μελέτη. Λοιπόν, ο γενικός ελεγχτής στην έκθεση του. Πώς θέλει να το πιάνω. Λοιπόν, στην έκθεση του το 2013. Ο Γενικός Ελεγχτής. Ο Γενικός Ελεγχτής είναι το καθήλυν αρμόδιων όργανων ελέγχου του Ταμείου Υγειονομικής Ασφάλισης. Το καθήλυν. Δηλαδή, εκτός το ότι είναι ο Γενικός Ελεγχτής του κράτους, είναι το καθήλυν αρμόδιων όργανων. Λοιπόν, από το 2003, επανειλημμένο και συστηματικά, καυστηριάζει την κρατική κλοπή, εγώ έτσι το ονομάζω, και τη λεγόμενη κακοδιαχείριση που δεν είναι κακοδιαχείριση. Το γράφει ο Γενικός Ελεγχτής σε εκθέσεις. Λοιπόν. Διαβάζοντας εγώ την ετήσια εκθέση για το 12, στη σελίδα 168, διάβασα το εξής, ότι κατόπιν απέτησης της Τρόικας, αυτό το γράφει ο Γενικός Ελεγχτής, με σκοπό την αναλογιστική μελέτη, η οφειλή, το υπόλοιπο του Ταμείου και των Ασφαλίσεων στις 31/12 του 12 ήταν 7 δισεκατομμύρια, 499 εκατομμύρια,
900.000 ευρώ. Μιλούμε για τεράστιο ποσό. Μιλούμε για αστρονομικό ποσό. Μιλούμε για 1,5 προπολογισμό. Ο προπολογισμό τη Κύπρου το 2011 που ξέρω ήταν 5,5 δις. Πώς συσσωρεύτηκε αυτή η οφειλή? Τα έπαιρναν τα λεφτά διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις. Τα έπαιρναν. Ναι. Τα κάνουν τι? Τα δανείζονταν. Για να κάνουν αναπτυξιακά έργα, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα, γιατί ακριβώς. Να πω για το θέμα του Γενικού Ελεκτή. Να πάμε για την αναλύση. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το λέει λοιπόν ο Ελεκτής. Το λέει σελίδα 168 και ότι για σκοπούς αναλογιστικής μελέτης, αυτόν το αστρονομικό ποσό θεωρείται ως μη πραγματικό αποθεματικό. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία στο θεωρείται ως μη πραγματικό αποθεματικό. Σημαίνει ότι ξεκάθαρα δεν θα ληφθεί υπόψη. Άρα διαγράφηκε. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρεις. Ναι. Αυτό... Μήπως εννοεί ότι δεν θα επιστραφούν ποτέ? Ναι, αυτό. Δεν επιστραφούν. Υπάρχει είναι αδύνατο οφειλή, να επιστραφούν. Υπάρχει η οφειλή ως νούμερο, αλλά δεν θα επιστραφούν ποτέ. Αλλιώς τι σημαίνει να μην ληφθεί υπόψη? Τίποτα, δεν τα υπολογίζεις. Ακριβώς. Είναι αυτά που λέμε τα ξεγραμμένα. Τα ξεγράψανε. Λοιπόν, οπότε. Εγώ πάω στο. Πάμε πίσω τώρα. Ναι. Γιατί μου απάντησε ο κύριος Τρίφωνος, διευθυντής κοινωνικής ασφαλής, 29 Αυγούστου. Γιατί? Η επιστολή που με έστειλε ο κύριος Τρίφωνος, 29 Αυγούστου του 2013, απαντώντας την επιστολή 7 Μαΐου, μου είπε διάφορα πράγματα και μου απαντά σε μία γραμμή, κάτι το οποίο ήδη του είχα γράψει εγώ στην επιστολή, ότι το μνημόνιο δεν προνοεί διαγραφή της οφειλής. Του λέω, αφού εγώ σου το είχα πει στην επιστολή 7 Μαΐου. Μάλιστα. Οπότε εγώ το θεωρούσα εκπεκφυγή και προχωρήσα, συνέχισα ακριβώς να μην καταβάλω. Λοιπόν, όμως γιατί έχει σημασία η ημερομηνία 29 Αυγούστου? Δεν έκαμε αναφορά στην αναλογιστική μελέτη. Ξέρεις πώς δημοσιεύτηκε η αναλογιστική 30, μελέτη? 30, ναι. Δηλαδή μου απάντησε 29. Αυτό μπορεί να το εικάσω τώρα, δεν ξέρω το γεγονός, αλλά... Καλή απόσταση σύμπτωση πια. Ναι, σύμπτωση 29 Αυγούστου. Λοιπόν, 30 Αυγούστου, ναι. Δεν δημοσιεύεται, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γίνεται η αναλογιστική μελέτη. Λοιπόν... Η οποία τι καταδεικνύει? Η οποία τι καταδεικνύει? Σύμφωνα με τα λεγόμενα και της Υπουργού και του ίδιου του Διευθυντή, τα έχω όλα μέσα ως τεκμήρια όλα αυτά, επίσημες δηλώσεις. Από το Γραφείο του Υπουργείου Πληροφοριών, σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει παραστεί. Α, σε ομιλίες. Σε ομιλίες, ναι, αλλά είναι επίσημες δηλώσεις του. Από το Γραφείο. Να, εδώ είναι το τεκμήριο 6 στην αίτηση μου, όπου λέει η κυρία Ζεταμιλιανίου, διαβάζω από το. Δηλώσεις της, ναι. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων, με ικανοποίηση αναφέρω ότι σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2060, χωρίς να χρειάζεται να παρθούν πρόσθετα μέτρα μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Αυτή είναι η δήλωση. Είναι βιώσιμο, βιώσιμο αλλά μέχρι του το 2060. Και του λείπουν και 7,5. 2060, έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι. Έχουμε 15. Ναι. Εντάξει, ωραία. 14 εντεγάτου του 14. Ωραία. Εγώ τώρα στην αίτηση αυτή, την οποία έχω ήδη καταχωρήσει, έχω επισυνάψει δημοσίευμα της Εφημερίδας Πολίτης, γιατί δεν το είδα την επίσημη δήλωση. Ναι. Νομίζω πρέπει να το έχεις ακούσει εγώ. Πρόσφατα τέθηκε το ζήτημα να μην πηγαίνουν φυλακή αυτοί που χρωστούν στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Για να είχα ζητήσει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Στη Βουλή 28 Απριλίου, πολύ πρόσφατα δηλαδή, είχε παραστεί και εκπρόσωπος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Λοιπόν, στην εφημερίδα Φιλελεύθερος καταγράφεται ημερομηνία 29 Απριλίου, την οποία έχω επισυνάψει, η δήλωση επακριβώς της εκπροσώπου του Ταμείου Ασφαλίσεων. Ωραία, που λέει. Η οποία λέει ότι θα καταρρεύσει το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων εάν υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες, ανέφερε. Προσθέτοντας πώς μπορεί κάποιοι να καταχραστούν το δικαίωμα και τη στιγμή κάποιοι που θα μπορούν να πληρώνουν τα τέρματα δεν θα τα πληρώνουν. Εάν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν εισπράξει, πώς θα δώσει ανεργιακό και συντάξεις, διαρωτήθηκε. Λοιπόν, απλώς για να γίνει κατανοητό, γιατί τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον πώς το ερμηνεύω εγώ. Ναι. Αφού το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, σύμφωνα με το αποθεματικό που έχει, είναι βιώσιμο μέχρι το 60, γιατί θα καταρρεύσει εάν κάποιοι άνθρωποι σταματήσουν να καταβάλουν κάποιες οφειλές? Και πάνε φυλακή, ας πούμε. Ναι, γιατί θα καταρρεύσει. Δηλαδή, άρα κάποιος λέει ψέματα. Κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι προσωπικά ξέρω ποιος μας λέει ψέματα. Εννοείται ότι δεν είναι βιώσιμο γιατί δεν υπάρχει σεν μέσα. Και επίσης μπορώ να σου αναφέρω άλλο τεκμήριο. Όταν λες δεν υπάρχει σεν, πώς υπάρχει... δίνουμε το ανεργιακό, πώς δίνουμε συντάξει. Ξέρεις τι μου λες τώρα ότι δουλεύουμε. Να σου εξηγήσω. Να μου εξηγείς, αλλά μου λες ότι δουλεύουμε και σύνταξη δεν θα πάρουμε. Ποτέ, ναι. Ή θα πάρεις εκτός. Πρόσεξε. Πώς λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής. Είναι pay as you go, έτσι λέγεται. Δηλαδή,
Δεν βάλουμε λεφτά και τα λεφτά που βάλω εγώ φυλάονται σε κάποιο λογαριασμό. Αλλά τι γίνεται. Εμένα οι γονείς μου είναι και οι δύο συνταξιούχοι. Έτσι. Μάλιστα. Άρα, για να πάρω σύνταξη είναι συνταξιούχοι, παίρνουν από αυτά που καταβάλλω εγώ ως εισφορά. Όχι εγώ προσωπικά. Ναι, κύκλος και γυρίζει το χρήμα. Αυτό είναι. Δηλαδή, ναι, αυτή μάλιστα. τη στιγμή ζεστό χρήμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αποθεματικό. Να κάθονται στην τράπεζα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Το μόνο των ποσών που υπάρχει, αγαπητοί εγώ, είναι σύμφωνα με το ίδιο το κράτος μας, ναι. της Κυπριακής μας Δημοκρατίας ναι, ναι. μας, 80 εκατομμύρια. Να ρωτήσω κάτι. 80 εκατομμύρια, μιλούμε για τίποτα. Τίποτα. Το λογικό θα ήταν ναι. να υπάρχουν μέσα χρήματα και να τοκίζονται και να αυγατίζουν. Ναι. Αυτό θα... σε μια ιδανική πραγματικότητα, αν όλα είχαν γίνει σωστά. Εντάξει, επειδή, όπως είχα πει και στην αρχή, εμένα η πρόθεση μου ήταν να δημιουργηθούν κοινωνικές αντιδράσεις και να υπάρξει ναι. αυτοοργάνωση. Με αφορμή τη δίκη μου, ναι. κάθε φορά που είμαστε στο δικαστήριο έρχονταν αλληλέγγυοι. Συμπαράσταση. Πώς συμπαράσταση. Ναι, έρχεται ο ναρκωτικός. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που σε στηρίζουν. Ναι. Ωραία. Ναι. Όχι με εμένα, μέσω εμένα προσπαθούν να δηλώσουν, να κάνουν μια δήλωση και να πιαστούν από κάπου, ούτω ώστε να οργανωθούν. Ναι. Λοιπόν, από τον Απρίλιο πέρσι έχουμε δημιουργήσει την πρωτοβουλία για τον κοινωνικό ελεγχό των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων με δύο πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Γιατί εμένα προσωπικά, εγώ θέλω να είμαι πρακτικός άνθρωπος. Θέλω να λέω γενικό. Ναι, θεωρίες. Τα πάντα, να αλλάξουμε τα πάντα, τις ιστορίες. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, εγώ είχα συγηθεί τότε ως άτομο προς τους συμπολίτες μου που ήρθαν εκεί να με στηρίξουν ότι έχουν δύο συγκεκριμένα αιτήματα. Ποια είναι αυτά. Τροποποίηση του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Τροποποίηση του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Ναι, ναι. Το άρθρο 72 και 73. Και τούτον πάρα πολύ, είναι κορυφαίο αυτό το ζήτημα, γιατί έχω θέσει θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου mm-hmm. πάνω σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Αν θες, μπορεί να επεκταθούμε τόσα πολλά. Τι είναι το. Λοιπόν, πες το με απλά λόγια, για να καταλαβαίνουμε όλοι. Το άρθρο ναι. 9 του συντάγματος, ναι. βάσει το οποίο είναι ένα πολύ μικρό άρθρο, το οποίο ορίζει για την αξιοπρεπή διαβίωση. Έκαστος έχει το δείγμα αξιοπρεπή διαβίωση. Τελεία. Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζει ότι το κράτος πρέπει να προνοήσει για σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Εντάξει. Αυτή η όρη είναι νομική όρη. Δεν είναι μετεόρια στο πουθενά. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει συγκεκριμένο νομικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, εγώ έχω απευθυνθεί σε πάρα πολύ θεωρητική. Δηλαδή, έχω διαβάσει πάρα πολύ, ειδικά του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ήμουν και εγώ στο Αριστοτέλειο, ναι. του Άγγελου του Στεργίου, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή μελέτη. Ναι. Ακριβώς για το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεων. Και με πολύ απλά λόγια λέει ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις, ο σκοπός των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι να κάνουν ανακατανομή του πλούτου από τους πλούσιους στους φτωχότερους. Μάλιστα. Όχι το αντίστροφο. Όχι εμείς να κάνουμε κάτι με στους πλούσιους. Αυτό έχουμε κάνει εμείς. Ναι, φυσικά αυτό έχουμε κάνει. Δηλαδή, να γίνεται ανακατανομή του πλούτου, αυτό είναι. Γι' αυτό είναι κορυφαία κοινωνική κατάκτηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό γνωρίζει το άρθρο 9 του Συντάγματος. Λοιπόν. Και βάσει το άρθρο 3 του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, λέει ότι ο νόμος αυτός έγινε κατ' επιταγή του άρθρου 9 του Συντάγματος. Άρα, οτιδήποτε αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις πρέπει να είναι συμβατό με το άρθρο 9 του Συντάγματος. Λοιπόν, δύο σημεία. Το πιο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι αντισυνταγματικός. Υπάρχει νομολογία πρόσφατη, του 2011, της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ναι. όπου ξεκάθαρα το Ανωτάτο Δικαστήριο είπε ότι δεν μπορεί. Η πολιτική εξουσία. Ένα λεπτό να το βρω. Ναι. Η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να αναλαμβάνει. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό με δικά σου λόγια. Ναι, τι το έχω. Τέλος πάντων, να το πω. Εδώ χαμός. Ναι. Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση των αναφορών 5 του 2010. Συγκεκριμένα λέει ότι δεν επιτρέπεται βάσει του συντάγματος, βάσει της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η πολιτική εξουσία να παρεμβαίνει στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Ούτε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ναι. Στο άρθρο 73 του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, ορίζεται ως ο διαχειριστής και ο απόλυτος άρχοντας ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα εδώ υπάρχει σύγκρουση. Βέβαια, υπάρχει. Ξεκάθαρα. Νομίζω είναι το πράγμα αμιλάφια αυτού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο ζήτημα που αφορά την παραβίαση του συντάγματος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι τα πραγματικά γεγονότα, όπως διαγράφονται μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις και του Γενικολευτή και του ίδιου του κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε κάνει τεράστια δουλειά, όχι μόνο μου φυσικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος θέλει να παραμένει να μην το αναλύει. Αλλά εγώ τον ευχαριστώ. Είναι... Καταλαβαίνει τώρα. Πράγμα, ναι. βέβαια. Πραγματικά έκανε τεράστια δουλειά. Τεράστια δουλειά, χωρίς την οποία εγώ βασίστηκα σε τεράστιο ποσοστό πάνω στη δουλειά του φίλου. Λοιπόν,
Πάνω στα οικονομικά, γιατί είμαι δικηγόρο, δεν ξέρω οικονομικά. Μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Έκανα μια απίστευτη δουλειά. Λοιπόν, όλα αυτά τα βασίζουμε σε στοιχεία τα οποία έχω καταχωρήσει ναι. με 17 σελίδες εργασία, τεκμηριωμένη με, ναι. με πίνακες οικονομικούς. Τα αναλύεις λοιπόν, όλα, μάλιστα. επιχειρήματα κτλ. Λοιπόν, άρα, το θέμα είναι το εισπαραβίαση του συντάγματο, το άρθρο 9 του συντάγματο είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου. Από τη στιγμή. Α, και το άλλο το σημείο που είναι φωσφανάρι. Στο άρθρο 73, παράγραφο 6, λέει ότι. Κατά την επενδυτική πολιτική, ο Υπουργός Οικονομικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά του κράτους. Από πού και ως πού. Τι σχέση έχουν τα δημοσιονομικά του κράτους με το άρθρο 9 του Συντάγματος. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση. Και αυτόν από μόνον του. Υπουργός Οικονομικών ή Εργασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών. Που είναι ακόμα πιο. Ναι. Γιατί τέλος πάντων, πες ο Υπουργός Εργασίας, εγώ πάλι θα θεωρούσα ότι είναι αντισυνομαλικό. Ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά. Άρα έχουν καταστήσει. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απλώ έναν άλλον εισπρακτικό μηχανισμό, φόρο εισπρακτικό μηχανισμό, για να καλύπτουν τις τρύπες του κράτους. Ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Άρα τα 7,5 δις που λείπουν έχουν. Κατασπαταληθεί για σκοπούς άλλους που δεν ξέρουν. Ας μας πούν πού τα εφάνε. Έχουν δημιουργήσει έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πλούτο του κόσμου. Ακριβώς. Έτσι. Και βρισκόμαστε πρώτου κινδύνου να μην μπορούμε να δώσουμε συντάξεις, επιδόματα και να καταρρεύσει το Ταμείο. Και να πω για τα δύο αιτήματα. Ναι, για τα δύο αιτήματα. Τα δύο αιτήματα, γιατί ναι. θέλω να είμαι πρακτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Ως δικηγόρος, έχω μάθει να είμαι πρακτικός. Αλφαβήτα γάμα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τροποποίηση του νόμου αυτού. Ναι. Το άμεσο δημοκρατικό είναι πλεονασμός, αλλά για να καταλαβαινόμαστε τι εννοούμε. Δημοκρατική εκπροσώπηση των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, στη διοίκηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι ο ρόλος του απολύτως διακοσμητικός. Ο απόλυτος άρχοντας είναι ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι τροποποίηση του νόμου. Το Σύνταγμα σου το επιτρέπει. Δεν σε περιορίζει για τον τρόπο διοίκησης του. Ωραία. Άρα τροποποίηση του νόμου. Όλοι οι ασφαλισμένοι υπάρχουν μηχανισμοί. Έχουμε φτιάξει καταστατικών πολύ συγκεκριμένων, με πολύπλοκους μηχανισμούς μεν, αλλά ναι. απολύτως λειτουργικό mm-hmm. δε. Άμεση δημοκρατική εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο. Και το δεύτερο αίτημα, πού επιέντα λεφτά. Οικονομικός, λογιστικός, έλεγχος. Πού αξιοποιήθηκαν. Πού εφάνται τα λεφτά. Να σε ρωτήσω, αφού και κάνετε. Επιστροφή των λεφτών. Αυτό θα περίμενε. Επιστροφή των λεφτών. Βέβαια, αυτό βέβαια. Είναι εφικτό αυτό. Ναι, γιατί είναι εφικτό. Περίμενε. Αυτό το ποσό ναι. δεν το κοίζεται κιόλας. Μάλιστα. Άρα πρέπει να ανεβαίνει διαρκώς. Μπορούμε να σκάβουμε τη χάρη, μόλις πιάμε, να μην το βάλουμε το γούτα. Οι πολίτες θα τους κάνουμε τη χάρη. Να σκάβουμε τη χάρη. Αυτό το πράγμα είναι λεφτά μας. Και αυτό πρέπει που να δεν γίνεται κατανοητό. Ναι. Ο καθένας μες στην Κύπρο μας νομίζει ότι έχει μια θέση και είναι το τσιφλίκι του. Αυτό είναι το τραγικό. Και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Και ο κόσμος δεν το καταλάβει το πράγμα. Έτσι μάθαμε να λειτουργούμε. Δεν είναι το τσιφλίκι κανενός το κράτος. Το κράτος κανονικά πρέπει να. Εγώ έχω μια άλλη ιδεολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και τούτη κοινωνική κατάκτηση που ονομάζεται κράτος δικαίου, θα πρέπει να τη διασφαλίζουμε. Έστω και αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή, λεφτά μας και πρέπει να πετήσουμε να επιστραφούν τελεία. Θα πρέπει καταρχήν να ασκούμε έλεγχο επί των λεφτών μας. Πού πάνε. Μάλιστα, να τα ελέγχουμε. Ναι. Εμείς θα αποφασίζουμε πού θα τα κατασπαταλήσουμε, πού θα τα αξιοποιήσουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος θα ασκεί τη διοίκηση να υπόκειται σε έλεγχο. Περίμενε. Ναι. Αυτά τα λεφτά είναι εφικτό να επιστραφούν. Εγώ θεωρώ πως ναι. Να πω έναν πόρο. Πού είναι έτσι κακιά ώρα στα δημόσια οικονομικά. Ένα λεπτό όμως. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, ναι. που δεν είναι ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε εννοείται της Ευρωζώνης, έχει ανακάλυψη πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Κάθε πολίτης του κράτους της Νορβηγίας έχει συγκεκριμένο λογαριασμό, προσωπικό λογαριασμό. Εγώ κάνω μια εισήγηση ως άνθρωπος τώρα, ως άτομο. Δεν ξέρω. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο για το θέμα του φυσικού αέριου. Ναι, μην μου αρχίσει και εσύ να μου πουλάς τώρα φυσικό αέριο πριν το βρούμε. Αστειεύομαι. Εγώ αυτό που λέω ότι αν όντως υπάρχει, μπορεί να υπάρχει. Αν υπάρχει και έχουμε έσοδα, ναι. Γιατί το 2013 εγώ σκέφασα ότι 60 δισεκατομμύρια. Αυτό και μας κοροϊδεύω. Κακάτσε. Τέλος πάντων. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι το κράτος πρέπει να επιστρέψει αυτά τα λεφτά. Το πώς θα τα επιστρέψει, εγώ απλώς κάνω μια εισηγήση. Εγώ λέω ότι υπάρχει πλούτος. Θα πρέπει οπωσδήποτε ένα ποσό να αποκόπτεται. Να πηγαίνει προς την εξόφληση της οφειλής. Να μας πληρώσουν με δόσεις, λες. Ναι, βέβαια. Αλλιώς, γιατί να τα διαγράψουν. Θα μείνει τρύπα. Α, και κάτι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε και το σχιζοφρενικό. Έχει, γιατί μέχρι τώρα ήταν όλα φυσιολογικά ναι. και τώρα θα καταλάβουμε ακόμη το σχιζοφρενικό. Ο δανειολήπτης και ο δανειστής είναι το ίδιο πρόσωπο. Αφού το. Σωστό. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο διαχειριστής οικονομικά του κράτους, εδάνισε τον ταμείο και αποφασίζει αν θα τα εισπράξει. Εγώ παπά, εγώ τα τάζει. Ναι, αν είναι δυνατόν.
Μάλιστα. Που δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Λοιπόν, άρα τώρα στα δικαστήρια είναι αλήθεια ότι πάει επαναβολή σε αναβολή υπόθεσή σου. Όχι, έχει αρχίσει η ακρόαση. Άρχισε στις 5. Ναι, άρχισε στις 5 Μαΐου. Ανάμιση ώρα, μάλιστα. Από πότε όμως εκκρεμούσε. Η πρώτη ακροματική διαδικασία ήταν 13 Τρίτου του 2014. Εντάξει. Αναβλήθηκε επανειλημμένα. Αργήσαμε είναι λίγο. Είναι κάτι συνήθες δυστυχώς. Συνήθες, ναι. Φόρτος εργασίας στα δικαστήρια. Εντάξει, αυτό δεν είναι λέω ότι σκόπιμα ήταν, να μην είμαστε. Όλοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στα αλλά δικαστήρια. Αλλά επειδή το γνωρίζω σίγουρος, ξέρω. Εντάξει, ξεκίνησε λοιπόν μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Τι παρουσίασε την υπόθεση. Ο Μάριος Δημητρίου, όπως εγκάλυψε, λέει, εντός τώρα λέει, σφυροκόπησε το κράτος αν υπάρχουν δύο ώρα. Ναι, ανάμιση ώρα. Εντάξει, εγώ. Παρουσίασε την υπόθεσή σου εσύ. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ επειδή εκείνον την ώρα μου συγκεντρωμένο δεν μπορώ να αντιληφθώ ακριβώς. Όταν το βλέπει κάποιο απ' έξω, ναι, ναι. Αυτό μπορεί να κρίνει καλύτερα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θεωρώ ότι έγινε μια αρκετά περιστατωμένη παρουσίαση. Mm-hmm. Έκανα ένα κτίριο αναγόρευση προς τη δικαστήνα, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, δεν, πάρα πολύ καλή, υπότιτλοι είναι ότι τηρήσαν τις διαδικασίες. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, ήταν πολύ καλή. Από την έννοια ότι τήρησε τις διαδικασίες, επέτρεψε ενώ αντιλαμβανόμενοι και το. Ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια άλλη. Ακόμα μία υπόθεση. Ναι, είναι ναι, έχω διαβάσει το όνομά της. Και... Η Δόνα Κωνσταντίνου. Ναι, είναι ένα ακέραιο χαρακτήρα, ναι, ναι. Η κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, ναι. Την και... εγνώρι, εντάξει. Ναι, πιστεύω. Ως δικηγόρο, αφού όλοι γνωρίζουν δικηγόρο. Είναι ακέραιο χαρακτήρα η κυρία Κωνσταντίνου και το λιγότερο είναι αυτό που λέω ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Εντάξει, έχουμε φτάσει να ζητούμε. Έχουμε φτάσει να ζητούμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, επειδή έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, να ακούσουμε λίγο τις γραμμές. Ωραία. Ο κύριος Νίκος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι κάθε δίκη κερδίζεται από πόσο δυνατός είναι ένας δικηγόρος. Ισχύει αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κύριε Νίκο, περιμένετε γιατί δεν είναι καλή η γραμμή σας. Επαναλάβετε λίγο πιο καθαρά το ερώτημα για να καταλάβουμε. Τώρα πατούνε καλύτερα. Α, ναι, τώρα λίγο καλύτερα, ναι. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αν είναι αλήθεια το ότι κάθε δίκη κερδίζεται από το πόσο δυνατός είναι ο δικηγόρος. Αν ισχύει αυτό. Δεύτερον, να σας πω ένα παράδειγμα που έγινε στην Αμερική τελευταίως που πρέπει να το ακούσατε. Κάποιος πήγε σε μια τράπεζα, να το συσχετίσω αυτό. Πήγε σε μια τράπεζα, μπήκε μέσα, έδωσε ένα χαρτί χωρίς να κρατάει όπλο και του είπε ότι σε παρακαλώ, δώσε μου τα λεφτά εντός 2 λεπτών. Η κοπέλα φοβήθηκε, δώσε τα λεφτά. Τα πήρε το αυτός και έφυγε. Μετά συλλήφθηκε. Εάν πάει αυτός ο άνθρωπος στο δικαστήριο, τι θα πει ο δικαστής που θα κρίνει, δεν κοιτάζει μόνο την περίπτωση, θα κοιτάξει το γενικό. Δηλαδή, τι ξέρει να δώσει απάντηση είναι ο δικαστής, τι πει. Έστω και αν έχει δίκιο ότι δεν χρησιμοποιήσει όπλο αυτός ο ληφτής, ναι. Ο κατακριτιστής, σημαίνει ότι αν τον αθωώσει θα το κάνουν όλοι το ίδιο. Και έρχομαι στην περίπτωση του κυρίου Παρασκευά. Ναι. Εάν τα βάλει με την κυβέρνηση, θα πούμε ότι τα βάλει με την κυβέρνηση. Έρχεται και αν υπάρχει κάποιο δικαστή, ο δικαστή που θα αποφασίσει, θα σκεφτεί τι έχει να κάνει. Διότι είναι το πράγμα ισχύουση που βλέπουμε κάποτε στα έργα. Δηλαδή, εσείς ως δικηγόρος, εάν πάει στο δικαστήριο που πάτε τώρα και ο δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει, εγώ πιστεύω εκεί την γνώμη ότι θα χάσετε για τον λόγο ότι θα κοιτάξει για το γενικό σύνολο. Εάν δεν πληρώσετε εσείς, δεν μπορεί να έχετε δίκιο, δεν θέλω να προχωρήσω βαθιά, ναι. Αλλά θα βγει απόφαση ότι όλοι δεν θα πληρώνουν και επομένως θα γίνει ένα χάος. Ένα λεπτό. Το πράγμα που λέτε, αγαπητέ μου κύριε, το γνώριζα φυσικά εξ αρχής. Ευχαριστώ τον κύριο. Και γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, δεν έχω ψευδεστήσεις, και εγώ είπα ότι είμαι έτοιμος ακριβώς ακόμα και. Να χάσεις. Όχι να χάσω. Θεωρώ δεδομένο, να μην παρεξηγούμε. Ναι, για να μην προκαταλάβουμε και το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι εξόχως πολιτικό. Εγώ ξέρω, αντιλαμβάνομαι αυτό. Με λέει ότι το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω εκ των προτέρων. Ναι, είναι λογικό αυτό που λέει. Αυτό το οποίο όμως θέλω να κάνω το point που λέει. Δηλαδή, ναι, ρε, βάζω το ρισκάρο, παίρνω αυτόν τον ρίσκο με ένα στόχο. Ποιο είναι ο στόχο, ο κύριο αυτό, ο οποίο πήρε με τηλέφωνο να μου πει αυτά μου είπε. Ναι, αν συμφωνεί, έλα να συμπαρασταθεί, να οργανωθούμε, να δούμε τι να κάνουμε. Να πάει το μήνυμα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πει. Πάντως, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριο, ότι αν αποφανθεί ένα δικαστήριο υπέρ σου, θα γίνει χαμό και θα τα διπλώσουν όλοι και δεν θα πληρώνει κανένα. Από την άλλη όμω, να κρατάμε και μια έτσι. Πισινή, να το πω, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι όλοι πουλημένοι, ρε παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Και τα δικαστήρια και οι δικαστές και οι θεσμοί δεν είναι όλοι το ίδιο. Συμφωνώ. Μπορεί ένας να βρεθεί να κάνει τη διαφορά και εκεί μιλάμε, θα του πάρει το σύμπαν. Ναι, πάλι επειδή με ρώτησε για τους δικαστές.
ή αν είσαι πιο μεγάλο δικηγόρο. Ισχύει αυτό. Ναι, εγώ το λέω. Άλλο το βάρος που έχει ο μικρός ο δικηγόρος, ναι. Και άλλο συγκεκριμένα μεγαλοδικηγορικά γραφεία, θεσμοί στην Κύπρο. Μα δεν είναι θέμα διαπλέγονται. Διαπλέγονται με δηλαδή που οι οικογένειες συγκεκριμένες μπαίνουν, ναι. Και να περιπέζομαστε πλέον. Δηλαδή που συγκεκριμένα γραφεία μπαίνουν και δικαστές. Ένα κουμπάρι, ένα φούες, εξαδέρφια. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Πέτρος Αρτέμης, πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, αδελφός του Ανδρέα Αρτέμη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας Κύπρου. Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, πρόεδρος, μεγάλο γενικό εισαγγελέα, πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, αδελφός Σόλων Τριανταφυλλίδη, Τράπεζα Κύπρου. Ναι, είναι τόσο μικρή και η κοινωνία. Δηλαδή, και ναι, θέλω να πω ότι δεν δικαιολογώ κάτι. Είναι αλλά ένα πραγματικό γεγονός. Εγώ το αναφέρω ως πραγματικό γεγονός. Είναι σε μερικές περιπτώσεις που είναι, δηλαδή, έρχονται και δεν τα πράγματα. Και το έχω δηλώσει για δημόσια το πράγμα. Δηλαδή, ότι ναι, είναι ένα. Δεν θα αποκρύψουμε. Δεν θα βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ τη βιώνω. Την πραγματικότητα. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένα γραφεία. Είναι ο συγγενής ούλη μεταξύ. Που είναι και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Από τον Γερόν των Εγγλέζων. Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα. Με ιστορία. Κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι ευκήκαν και ξεκάθαρα πρόσφατα. Προς τα έξω όλα. Τέλεια. Λοιπόν, η κυρία Τροδία, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε, θα ήθελα να συγχαρώ τον δικηγόρο. Και θα ήθελα, αν μπορεί, δεν ήθελα να μιλήσω εκτός αέρα μαζί του, αν μπορεί να μου δώσει το τηλέφωνο του. Ένα τηλέφωνο. Έχετε κάποιο τηλέφωνο που δίνετε για όσους θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια ή όχι? Μην δώσω κινητό σου. Όχι, δεν θα δώσω κινητό μου. Έχετε σταθερό, ναι, κάτι? Το που... σταθερό. Εντάξει, μπορεί να με βρει στο Facebook. Ναι, στο διαδίκτυο. Ναι, στο Facebook. Ωραία. Έχω. Να κρατήσουμε στο διαδίκτυο, δηλαδή το τηλέφωνο του γραφείου. Α, θα μπορούσε. Ωραία. Ναι. Πάμε και στον κύριο Παναγιώτη, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Εγώ ήταν να πω ότι κάποτε έφυγε μια λίστα. Ορισμένα εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια δανείστηκε κάποιος, ναι. Επέστρεψαν το ένα. Ο άλλος δανείστηκε ένα εκατομμύριο, επέστρεψαν 400.000. Ο άλλος 500.000, επέστρεψαν 200.000. Και εξοφλήσαν τούτοι κύριοι. Α? Εγώ θέλω να ρωτήσω τον δικηγόρο για μένα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τράπεζες, κανένα κλειδί με τράπεζες, εσείς που κάνετε τούτη κίνηση για μένα. Να βοηθήσουμε τον κόσμο τούτο με τις τράπεζες. Να κάνουμε και για τις τράπεζες εμείς, να κάνουμε, εντάξει. Ο καθένας τραλαβεί τις ευθύνες του φίλε μου. Είναι πολύ εύκολα να αναθέτει σε άλλους να κάνουν κάτι. Και είμαι προκλητικός, γιατί εντάξει, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ήβρεν ένα, να κάνουμε τα εσύ και τούτα. Εντάξει, μέσα, να τα κάνουμε και τούτα, αν είσαι θέμα. Να κάνουμε και για τις τράπεζες. Αφού έκαναν 8 συνδέσμους δάνειο λεπτό, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ είμαι πολιτικό το ζήτημα. Εγώ προσπαθώ. Επιτέλους, δεν είναι δυνατόν να έχει καταστραφεί η Κύπρος και ο καθένας να βλέπει την παρτούλα του. Δηλαδή, δεν είναι απίστευτο ότι δεν έχει γίνει πολιτικοποίηση του κόσμου. Ακόμα απευθύνεται σε συνδέσμους, και λέω ότι είναι κακό να έχει συνδέσμους δάνειο λεπτό. Αλλά αυτή είναι συγκεκριμένα λόμπι εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Πάλι. Όχι υπό την κακή γενεννία, ναι. Συμφερόντων ενώ. Δηλαδή, ναι. Και άμα ο άλλος επιληθεί το θέμα του αλβετικού φράγκου, να πούμε. Χαλάρωσε. Ακριβώς. Εντάξει, κατάλαβες, εγώ μα έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Δηλαδή, χρωστώ 500.000, λέει. Καλά, και του λέω, άμα πες το επιληθεί, εντάξει, μα έκανε να μπορεί να κάνω άλλο. Κατάλαβες, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Εσένα αυτό που σε τρώει είναι ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, τα δικαιώματά του, τι του ανήκει. Πολιτικοποιήσει το καλό, ναι. Το πόλεως, τίποτε άλλο. Να σηκωθεί από τον καναπέ. Να δούμε πώς θα πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, να κάνουμε και για τις τράπεζες. Εντάξει, δηλαδή, οι τράπεζες είναι αυτονόητο πλέον ότι ελέγχουν τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι συνωμοσία το πράγμα, είναι μια πραγματικότητα. Προσωπικά τα έχω δηλώσει και δημόσια και στο ΡΙΚ που είχα βγει, ας πούμε, μέσα στο διαδίκτυο όλα αυτά. Θα γίνουν εκποίησεις, για παράδειγμα. Ξεκάθαρο ότι θα γίνουν. Το λένε όλοι. Ξεκάθαρο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και θα απολυθούν πακέτα δανεία, πάλι εγώ το είχα πει από το 2013. Δηλαδή, και διαβεβαιώναμε οι κύριοι βουλευτές μας, όλοι, μην ανησυχείτε, να σας προστατεύσουμε, είναι όμορφα και ωραία. Το πλησιάζει, τέλειωσε, ας πούμε. Δεν μπορεί να σε κοροϊδεύσει. Γι' αυτό εγώ είμαι. Συγγνώμη, ναι. Έτσι που βγαίνω λίγο εκτός. Πώς το εξηγείς όμως, ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, καθημερινά τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Εξηγείται κοινωνιολογικά οι Κυπραίοι, γιατί. Ο κόσμος. Εξηγείται. Τι. Οι Κυπραίοι είναι ένας λαός ο οποίος από την εποχή του Αρότρου επέρασε στην εποχή του διαστήματος μέσα 50 χρόνια. Δηλαδή, με έναν ο πατέρας μου, για παράδειγμα, που είναι 200 χρόνων, ο άνθρωπος μαγαρά. 60 κάτι χρονών. Μεγάλωσε σε ένα χωριό της επαρχίας της Λευκωσίας, πληθώχτη στο σπίτι, ούτε νερό, δεν είχα ρεύμα κλπ. Αυτή η γενιά
δεν έχει προλάβει να αφομοιώσει τίποτε, ούτε πολιτισμική. Λέμε για διαφωτισμό, για παράδειγμα. Δεν υπήρξε ούτε πολιτισμική επανάσταση, ούτε εργασιακά, ούτε καμία διεκδίκηση. Δεν υπήρχε κουλτούρα αντίσταση. Περάσαμε, και επίσης μην ξεχνούμε ότι τα τελευταία 25 χρόνια υπήρχε ένα εύκολο χρήμα. Ναι, χρηματοπιστωτικό, δηλαδή. Συμφωνώ, αλλά αυτή η γενιά όμως πέρασε την εισβολή. Που δεν είναι εύκολο, είναι κομβικό σημείο εκεί να ορθοποδήσει. Ορθοπόδησε αυτή η γενιά, μην την ισοπεδώνουμε. Όχι, εγώ δεν ισοπεδώνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι πέρασε από εδώ, αλλά. Ναι, αλλά επειδή πέρασε αυτή η γενιά την εισβολή, και τι έκαμε αυτή η γενιά. Έκαμε μας εμάς. Που εγώ θεωρώ ότι η γενιά μου εμένα είναι η πιο κακομάθημένη γενιά. Σίγουρα. Γιατί είσαι τα πάντα. Μα και τι έκαναν οι γονείς μας. Ξεχάσαν και πατρίδες και τούτα όλα πολλά. Εντάξει, απλώς να πηγαίνεις κάθε 20 Ιούλη που θα πάει γιατί. Καλοκαίρι. Εντάξει, να πάει και στη θάλασσα. Να πάει. Καταλαβαίνω λοιπόν, αυτό. Εγώ βίωσα το πράγμα. Εγώ μου τρίτη γυμνασίου πηγαίναμε εμείς στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Είναι όλα, αυτός ο λαός είναι όλα στη σφαίρα του συμβολικού. Εγώ θυμούμαι ήμουν μαθητής, μωρό. Τρίτη γυμνασίου, πήγαμε στο Λίδρα Παλάς να σπάσουμε τον κλειόν τον αστυνομικό. Άκου, και σπάσαμε. Εγώ θυμούμαι, χτυπήσε μερικός αστυνομικό, και πήγα ως παράγει. Ναι, και έφτασα, τσάμε. Και μετά τον μπουκάμε. Τίποτε. Πήγαμε σπίτι μας, πήγαμε να πηγατήλα, πήγαμε καφέ. Δηλαδή, όλα είναι στη σφαίρα του συμβολικού. Ακόμη, εντάξει, να μην πω. Δεν έχουμε πει στην ουσία, λες. Δεν συνειδητοποιούμε. Θα κάνουμε μια πορεία τη φυγιά, δηλαδή, και από τούτον, και κλαίω, και να πω έτσι. Δηλαδή, είναι όλα, είμαι συγγνώμη, αλλά πλέον κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Δηλαδή πρέπει αυτός ο κόσμος να δει τις ευθύνες. Ναι. Έγινε από το 1974 και μετά να περιμένεις πάλι κάποιον άλλον να κάνει κάτι για σένα. Εντάξει. Πιστεύεις ότι, είπες πριν ότι η δικιά μας η γενιά είναι η πιο κακομαθημένη. Ναι, ναι. Έχει να κάνει όμως και με τα τραύματα της προηγούμενης γενιάς, έτσι. Που πέρασε την εισβολή, έπρεπε να ορθοποδήσει, κάποιοι να ξεκινήσουν από το μηδέν. Βέβαια, κάποιοι θα ακουστεί άσχημα, αλλά κάποιοι ευνοήθηκαν. Ναι, από συγκεκριμένες πόλεις. Ναι, οι πρόσφυγες που χωρίς να το έχουν. Ναι, Αγιανά, ναι. Πούμε, που ήταν ένα ψαχοχώριο, έγινε η Αγιανά. Ναι, μπράβο. Οι πρόσφυγες έχουν υποστεί τα πάνδυνα. Με στους συνοικισμούς κλπ. Και όμως οι πρόσφυγες, δυστυχώς, μάλιστα πολύ μέσα στην επιτροπή που έχουμε κάνει, είναι η κυρία Μαρκελά Ισαγιά Τσάκα, η οποία είναι πρόεδρος των Εκμητρογωνίας Προσφύγων. Ναι. Από το 5 αγωνίζεται, και εγώ προσπαθούσα να τους βοηθήσω όσο καλά τα πήγε. Του. Πολύ καλά τα πήγε, και μάλιστα την έχω ως παράδειγμα. Με τον αγώνα της. Την έλεγαν γραφική όταν ξεκίνησε. Ακριβώς το 2005, επειδή από την πρώτη στιγμή μάλιστα ήμουν μαζί. Την λέγανε γραφική. Κατάφερε μέχρι το. Πρόσεξε, είναι μακροχρόνιος αγώνας όμως. Ο κόσμος γυρεύει και μαγικές λύσεις. Να έρθει να κάνει μια μαγικό ραβδί, να τα λύσει ούλα ή να κάνει και like στο Facebook και νομίζει ότι τέλειωσε. Η κυρία Μαρκέλα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, οργανώθηκε, άσκησε πίεση και πέτυχε εν μέρη το 2013 να αποδοθούν το καθεστώς του πρόσφυγα και στις μάνες. Δηλαδή μια εξόχως ρατσιστική αντιμετώπιση, εξιστική αντιμετώπιση. Και το κυνήγεις. Το κυνήγεις και το ακριβώς. Είσαι έτοιμος να κάνεις εξίσου μακροχρόνιο αγώνα για το δικό σου θέμα. Δεν υπάρχει αγώνας. Πρέπει να έχει αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό. Γιατί έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες, ενώ ο κόσμος βαρκέται. Βαρκέται, ρε κομπά. Δηλαδή, νομίζουν ότι κάμε τα εσύ, να κάνουμε για την τράπεζα, λέει ο κύριος. Να κάνουμε και για το. Κάμε και κάτι. Αφού το ξεκίνησες εσύ, απέλος του χωριού δηλαδή, ναι, κάπως έτσι νιώθεις, ας πούμε. Έλα μέσα να βοηθήσεις, φίλο μου. Έλα μέσα, εγώ να πούμε. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει που το πρωί για να καταχωρήσω η ώρα μια στο ποινικό πρωτοκόλλο. Τι καταχώρησε σήμερα, ναι. Καταχώρησα την αίτηση, ναι, για να κήρυξη του νόμου αντισυνταγματικού. Αυτό που μα περιέγραφε, ναι, πριν. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, εγώ πρέπει να ζήσω όλα. Το 99,9 των υποθέσεων είναι γονικές υποθέσεις, δεν είναι ούλα πολιτικά. Δηλαδή, πρέπει ο καθένας να καταλάβει. Ξέρεις, βλέπουμε μας το γυαλίν και νομίζουμε μας την κάτι διαφορετική. Είμαι ένας οικονομικός άνθρωπος. Ναι, δεν έχεις λύσει το οικονομικό πρόβλημα και επειδή σου να πιαστερός κάνεις και αυτά. Πρέπει να οργανωθούμε. Ναι, βέβαια, είναι μακροχρόνιος κάθε αγώνας. Να σου πω, στη δουλειά σου, η δουλειά σου επηρεάστηκε από αυτή την πολιτική ανυπακοή. Εντάξει, επειδή, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με συγκεκριμένα ζητήματα. Yeah. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά με θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, mm-hmm, μεταναστών, προσφύγων. Επειδή πάρα πολλές φορές εναντίον του κράτους, και ως δικηγόρος. Σε μαθημένος. Ναι, είμαι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Όμως αποδεικνύεις την. Εντάξει, δεν ήθελα να μιλώ για τον αυτό μου τώρα, αλλά το θέμα είναι, άμα είσαι σοβαρός, γιατί εγώ διαφορίζω το σοβαρό με το σοβαρό φανή. Είναι πολύ εύκολο να έρθει με ακουστό μου, είσαι αμέ. Και να το παίζει. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι σοβαρό, να είσαι επιχειρήματα τεκμηριωμένα. Και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι σοβαρό φανή. Απλώ να λέει ωραία λόγια κλπ. Εντάξει, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει σχεδιασμό, θέλει στρατηγική. Κανένα αγώνα δεν είναι εύκολο. Σε καμία περίπτωση. Και κανένα αγώνα δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικό να έχουμε εφικτά αιτήματα.
Μάλιστα, γιατί σε ρώτησα πριν αν είναι εφικτό. Γιατί το να μπαίνει, ξέρεις, δημιουργήθηκαμε στα Facebook 500 ομάδες με πολλά δυναμικά συστήματα και ποδούτα, ναι. Να τα αλλάξουμε νουλα και για την ποδούτην και για το ένα. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι εφικτό να γυρίσουν πίσω τα 7,5 δις. Για να μην πει κάποιος ότι λες τώρα αερολογίες. Ναι, αλλά δεν το διεκδικήσεις. Εγώ έχω ένα μοντό. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κερδίζονται μόνο όταν τα διεκδικούμε και τα θέλουμε αληθινά. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε λίγο τον κόσμο πάλι. Ο κύριος Χάρης, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ευχαριστώ. Έχω τον κύριο Μιχάλη που να είμαστε αρκετά συμμαζί του. Ναι. Όμως να σχολιάσω ένα σημαντικό πολύ σημαντικό και διαφωνώ κάτι μαζί του. Ναι, η γραμμή σας δεν είναι πολύ καλή, λοιπόν μπορείτε να μετακινηθείτε. Ναι, τώρα να ακούτε. Κάπως, ναι, πείτε μας. Ένα που θέλω να σχολιάσω και διαφωνώ. Δεν είναι καλή γραμμή του κύριου, παιδιά, ξαναδοκιμάστε. Να πάμε στον κύριο Ξενοφόντα και να ξαναδοκιμάστε. Παρακαλώ. Ναι, σας χαιρετώ. Γεια σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε. Παρακαλώ, ορίστε. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με κάθε αγώνα που γίνεται νόμιμα. Η δική μου υπόθεση έχει σχέση με το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ήδη το έχω πάει στο δικαστήριο. Ναι. Και έχω κερδίσει μια προσφυγή. Ναι. Και τώρα αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη προσφυγή. Γιατί μου ζητούν να τους επιστρέψω, μάλλον και θέλουν να βάλουν λεφτά στα ταμεία μέσα, να τους επιστρέψω μια υγεία που μου δώσανε για να φτιάξω μια μικρή επιχείρηση. Ναι. Και εγώ τα λεφτά αυτά τα δανείστηκα, αγόρασα εξοπλισμό και τους λέω ευχαρίστω να σας επιστρέψω τον εξοπλισμό. Και αυτοί με θέλουν να τους επιστρέψω οπωσδήποτε 6.000 πίσω. Μάλιστα. Και αναγκάζομαι να ξανακάνω πάλι προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο. Μάλιστα. Και να πω ότι χρησιμοποιήθηκα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Την έχω πάρει λόγω του ότι είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, να το πω έτσι, με ειδικό περιορισμό. Ναι, ναι. Και μου φορτώνουν τέτοιο βάρος, ενώ παίρνω 380 ευρώ από την εργασία μου, γιατί δουλεύω μόνο 4 ώρες λόγω του προβλήματος που έχω. Mm-hmm. Και έρχομαι να μου βάλω ένα τέτοιο βάρος να παλεύω, που δεν έχω πρόβλημα να παλέψω. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν και ποιον να βάζουν για να παλέψει. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον κύριο. Και η κυρία Ευδοκία, τελευταία γραμμή. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να μπω σε έναν άλλο θέμα, καινούριο, ορίστε. Όχι και καινούριο. Αφού οι κοινωνικές μας ασφαλίσεις επέρνονταν από εμάς σαν υπαλλήλους σε ιδιωτικό τομέα, αρκετά ακριβά, γιατί εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια, επλήρωνα 75 λίρες, γιατί εργαζόμουν 7.30 πρωί με 11.30-12 τα μεσάνυχτα. Συνέχεια, χωρίς σταμάτημο. Ναι. Και ο εργοδότης μου, επειδή είναι πολιτικά ιστάμενο πρόσωπο, έκανε μπλακάκια μαζί με την κυβέρνηση και έχασα εντελώς την κοινωνική μου σύνταξη. Εδώ και 4 χρόνια περιμένω να πάρω σύνταξη και ο εργοδότης δεν είναι άξιος να τακτοποιήσει τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Και έχω και γραπτό παράπονο από το 1993 για τον το άτομο μέσα στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Πού είναι τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλιστα. Που φαίνονται ακέραιες. Αυτό που λέγατε. Ευχαριστώ την κυρία. Είναι αυτό που έλεγες πριν και λίγο η διαπλοκή και γνωστό στο γνωστό κτλ. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Άρα τώρα είμαστε εν το μέσο δικαστικού αγώνα. Σήμερα έχεις κάνει την αίτηση για να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος. Μέχρι τις 19 του Μάη θα πρέπει να καταχωρηθεί έσταση από την άλλη πλευρά. Και έχει οριστεί για ακρόαση. Από το κράτος, την πολιτεία δηλαδή. Το κατηγορείς αρχή που είναι το Ταμείο Κοινωνικής Ασφαλίσεων. Ο διευθυντής μάλλον του Ταμείου Κοινωνικής Ασφαλίσεων. Και 26 του Μάη, η ώρα 10, για ακρόαση. Θέλεις κόσμο να σε στηρίζει, να σε υποστηρίζει. Ο κόσμος, τουλάχιστον με την παρουσία του, δίνει ένα μήνυμα. 26 Μαΐου. Ότι έχουμε ξυπνάμε. Εδώ είμαστε, υπάρχει, ρε παιδιά. Και επίσης, να πω και τούτο να αντιλαμβάνουμε ο χρόνος, πλέον ως ομάδα, ως πρωτοβουλία για τον κοινωνικό έλεγχο των Ταμείων Ασφαλίσεων, έχουμε αποφασίσει, έχουμε συνεδριάσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά, ειδικά ο φίλος που έχουμε επεξεργαστεί το καταστατικό, έχουμε δημιουργήσει καταστατικό, θεωρώ, απολύτως εμπεριστατωμένου με δημοκρατικές, άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες, με μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό το καταστατικό ως μοντέλο για άμεση δημοκρατία. Και πλέον αποφασίσαμε ότι δεν θα μείνουμε μόνο στην πρωτοβουλία για τον κοινωνικό έλεγχο, γιατί είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τη δημοκρατική, να ελέγχουμε το ταμείο δημοκρατικά.
έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κίνηση άμεσης δημοκρατίας, όπου θα αναλαμβάνονται συγκεκριμένα project, να το πω έτσι, ανάμεσα στα οποία είναι και η πρωτοβουλία για τον κοινωνικό έλεγχο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Α, και άλλες πτυχές του δημόσιου βίου, ακριβώς, λοιπόν. Αλλά και σε αυτόν έρχονται στον κύριο, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να επιληθούν. Όλοι μαζί. Ναι, κίνηση άμεσης δημοκρατίας. Ναι, όχι, έλα Μιχάλη Πάρτου και κάτω όμως. Έλα Μιχάλη Πάρτου, να το κάνουμε. Να πω και τούτο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δημοκρατία, το πρώτο που σε επιβοφορτώνει είναι ευθύνες. Είναι πολύ εύκολο. Ατομική ευθύνη. Έλα κάμε το ρε Υπουργέ, έλα κάμε το ρε Βουλευτή. Όχι. Πολλά εύκολο. Εμείς. Θέλει ευθύνες, θέλει κόπο. Θέλει πραγματική πρόθεση να κάνει ουσιαστική αλλαγή. Γιατί είναι πολύ εύκολο να περιμένει ούλα από του άλλου. Θέλει κόπο. Και είναι αυτό το οποίο δεν είναι πρόθυμος ο κόσμος να κάνει. Δυστυχώς. Υπάρχουν άτομα όμως, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, τα οποία πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, που βοηθούμε τον εαυτό μας. Υπάρχει ελπίδα. Και νομίζω σιγά σιγά, έτσι όπως είναι τώρα οι συγκυρίες, θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, που έστειλες το μήνυμά σου. Θα παρακολουθούμε το δικαστικό αγώνα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι για να τη σκαπουλάρουμε και να μην δίνουμε και εμείς κοινωνικές ασφαλίσεις. Έτσι για το. Και δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, γιατί είναι μεσημέρι. Για το αυτό τη υπόθεση. Αν στο τέλος θα δικαιωθείς, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις. Μένετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε με την Έλενα Λιασίδου, την πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Θα μιλήσουμε για μια εκστρατεία στην οποία λαμβάνει μέρος. Για να αγαπάμε το σώμα μας, τον εαυτό μας, όπως είμαστε.